να αποκαλύψουν ένα περιστατικό το οποίο εμένα τουλάχιστον προσωπικά με σόκαρε με την κοινικότητα ενός ηλικιωμένου άνδρα ηλικίας 74 ετών. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα γύρω στις 7 του Σαββάτου. Ένα 14χρονο κορίτσι μαζί με τον επίσης ανήλικο αδερφό της βρίσκονταν στο λεωφορείο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κηφισιά Κρυονέρη. Κάποια στιγμή ένας άγνωστος ηλικιωμένος την προσεγγίζει, αρχίζει να της κάνει κομπλιμέντα, κολακευτικά σχόλια και εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα σημείο του σώματός της. Η μικρή, η ανήλικη, καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει περίεργες διαθέσεις, απομακρύνεται λίγο από το σημείο και στη συνέχεια διαπιστώνει ότι έχει βγάλει το κινητό του τηλέφωνο και την τραβάει βίντεο και φωτογραφίες. Ενημερώνουν τον οδηγό του λεωφορείου. Αυτό σταματάει στην περιοχή της Εκάλης, δεν ανοίγει τις πόρτες. Ειδοποιούν την αστυνομία και άνδρες της ομάδας Δίας Βορειοανατολικής Αττικής σπέβδουν στο σημείο, προσαγάγουν τον ηλικιωμένο 74 ετών, επαναλαμβάνω, στο τοπικό τμήμα ασφαλείας, το τμήμα ασφαλείας και φυσικά. Εκεί πέρα γίνεται έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο και διαπιστώνουν ότι έχει τραβήξει ένα βίντεο διάρκειας 39 δευτερολέπτων και τουλάχιστον 3 φωτογραφίες με την ανήλικη μέσα από το λεωφορείο, εστιάζοντας μάλιστα και σε επίμαχα σημεία. Κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο αυτό, ένα δεύτερο το οποίο είχε πάνω του. Και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για ανάλυση και να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο άτομο, αν έχει και άλλο υλικό ή αν έχει μία τάση τέλος πάντων προς τα ανήλικα παιδιά.